Ολύμπιας εκεί που μας περιμένει. Ο καλός φίλος πλέον της εκπομπής, γιατί μας μιλάει πολύ συχνά για τον τόπο του, ο κύριος Απόστολος Θεοδωρόπουλος, είναι υπεύθυνος της τουριστικής πύλης trikalakorinthias.gr. Καλό μεσημέρι, και. Απόστολε. Καλό μεσημέρι, Ράνια Γεια και Γιώργο. Σου. Γεια. Και ο Νίκος. Και ο Νίκος Κριτσόνης που είναι ξενοδόχος, από τους παλιούς ξενοδόχους της περιοχής, που έχει δει τον τόπο του να αλλάζει. Μάλιστα. Και θέλουμε να δούμε προς τα ποια πλευρά και ποια κατεύθυνση. Τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον κύριο Κριτσόνη, αν να μου επιτρέψετε. Ναι, ναι. Είστε ο παλαιότερος ξενοδόχος της περιοχής. Περίπου, ναι. Πόσα χρόνια δραστηριοποιήσετε. Κοιτάξτε, είμαι 68 χρονών από τότε που γνώρισα τον εαυτό μου. Ναι. Με μαγαζί, με εστιατόριο και καφενείο. Κατόπιν με δωμάτια και ξενοδοχείο το 66-67. Ωραία. Καταλάβατε, από τους γονείς μου δηλαδή, από νωρίτερα, είχαν το μαγαζί αυτό, καφενείο κλπ. Όπως και άλλοι εδώ, κορκάρι λεγόμενοι κλπ. Να μην λέω ονόματα άλλα. Εντάξει, και ήταν και ο πατέρας μου και μετά συνέχισα εγώ με τα αδέρφια μου, βέβαια, αλλά εγώ έχω μείνει τώρα. Ο κόσμος πότε άρχισε, κύριε Κριτσόνη, ο κόσμος πότε άρχισε να βλέπει τα Τρίκαλα σαν τουριστικό προορισμό? Κοιτάξτε, τα Τρίκαλα έχουν κάποια ιστορία τουριστική μεγάλη. Το 1934, από ό,τι γνωρίζω πολύ καλά δηλαδή, το 30 με 35, που γίνανε δύο ξενοδοχεία μεγάλα εδώ, και μερικές πανησιών, γίνανε λόγω του ότι υπήρχε και κάποια κίνηση από ενωρίτερα. Μάλιστα. Κύριε Κριτσόνη, δηλαδή, εμείς εντωμεταξύ... Από το 1900 τόσο, ναι. Γιατί υπήρχαν μαγαζιά, 3-4 μαγαζιά, ήταν μεγάλα τα Τρίκαλα. Να σας πούμε, κύριε Κριτσόνη, να σας πούμε ότι εμείς βλέπουμε και κάτι φωτογραφίες ασπρόμαυρες. Δεν ξέρω αν τις βλέπετε κι εσείς τώρα, τη βλέπετε αυτή την ασπρόμαυρη. Με αυτό το μεγάλο κτίσμα στο βάθος. Είναι ξενοδοχείο. Ναι. Είναι, ναι, πείτε, ναι, ναι. Τι είναι αυτό που βλέπουμε, για πείτε μας. Τώρα που με ρωτάτε γι' αυτό, εγώ σας είπα 2-3. Αυτό είναι τα φιλοξένια το ξενοδοχείο. Ναι. Το οποίο έγινε το 35. Έκανε 3 χρόνια να γίνει αυτό. Ένα μεγαθύριο είναι με πέτρα. Κανονική ατόφιο. Σήμερα λειτουργεί. Σήμερα λειτουργεί, κύριε Κριτσόνη. Όχι, όχι. Όχι. Και τώρα, αφήστε λίγο να κάνουμε ερωτήσεις για να ρέει λίγο η κουβέντα πιο γρήγορα. Σήμερα πόσα ξενοδοχεία υπάρχουν στα Τρίκαλα Κορινθίας? Σήμερα τα ξενοδοχεία, μισό λεπτό. Περίπου, στο περίπου, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι 5-6-7, αλλά υπάρχουν όμως τα μεγάλα. Όμως υπάρχουν πολλοί ξενώνες και σπίτια, τα οποία είναι της εποχής τώρα, περιποιημένα, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε, ναι, κύριε Κριτσόνη μου, να πάμε και λίγο στον κύριο στον Απόστολο, τον Θεοδωρόπουλο. Βεβαίως, βεβαίως. Απόστολε, πες μας, δώσ' μας ένα στίγμα γεωγραφικό των Τρικάλων Κορινθίας και για ποιο λόγο πιστεύεις εσύ θα μπορούσε να επιλέξει ένας ταξιδιώτης στα Τρίκαλα Κορινθίας? Τα Τρίκαλα βρίσκονται 144 χιλιόμετρα από την Αθήνα, ναι. Περίπου 1,5 με 1¼ απόσταση. Βρίσκονται 23 χιλιόμετρα από το Ξενόκαστρο. Στα 20 λεπτά δηλαδή από το Ξυλόκαστρο μπορεί να βρεθεί κάποιος στα Τρίκαλα. Η τουριστική υποδομή είναι αρκετά καλή, με νεόκτιστους και με πολύ καλές παροχές ξενών. Και από τιμές αυτή την εποχή. Αυτή την εποχή κρατιούνται πολύ χαμηλά. Όλοι δηλαδή. Οι ξενοδόχοι μπορεί να βρει κάποιος από 50-60 ευρώ κατάλημα σε ξενώνα με πολύ καλές παροχές. Έως και βέβαια με πιο ακριβά, μέχρι τα 120-130 ευρώ η διανυκτέρευση. Ωραία. Εγώ κάτι ακόμα θέλω να σε ρωτήσω, Απόστολε. Εσύ που δεν δραστηριοποίησες τον τουρισμό με την έννοια του ξενοδοχείου, της εστίασης, έχεις να προτείνεις κάτι στους επαγγελματίες εκεί του τόπου, κάτι να αλλάξουν, κάτι να βελτιώσουν, κάτι να προσέξουν περισσότερο? Ναι, κοιτάξτε, ζείτε μαζί στον τόπο αυτό, έτσι. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών είναι ντόπιοι, είναι από την περιοχή, γνωρίζουν πολύ καλά τι ζητάει ο κόσμος, πραγματικά προσέχουν πάρα πολύ καλά την ποιότητα της παροχής και στην εστίαση. Υπάρχουν πολύ καλές ταβέρνες με πολύ καλές γεύσεις και συνταγές τοπικές. Είναι όλα ντόπια τα προϊόντα που χρησιμοποιούν στις συνταγές τους. Νομίζω ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Συνέχεια τους έχω καθημερινή επαφή, θα έλεγα, μαζί τους. Ναι. Τα συζητάμε. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο τα πάντα. Ο κύριος Κριτσόνης, ως παλιότερος και πολλά χρόνια στο επάγγελμα, έχει κάτι να προτείνει, κάτι να αλλάξει και να μας δώσει και μια τοπική συνταγή ενδεχομένως του τι να δοκιμάσουμε στο χωριό όταν έρθουμε. Έχουμε πολλές ταβέρνες, εστιατόρια και τέτοια, πάρα πολλά, καφετέρες κλπ. Όλοι το γνωρίζουν το αντικείμενο.
οι επισκέπτες που έρχονται τους δέχονται με καλό τρόπο και με καλές. Δηλαδή όχι να τους πάρουν το κεφάλι, πώς να το πούμε. Καλές τιμές. Ναι, και καλές τιμές. Και τα ξενοδοχεία, αλλά αφού ρωτήσατε. Νομίζω ότι αξιολογεί του παλιού του νέου ο κ. Κριτσόλη. Πάμε πολύ, προχωράμε. Προχωράμε. Πολύ. Καταλάβατε ωραία, το μόνο ένα πιάτο. Να σα πω κάτι δικό μου. Ναι. Ναι. Επειδή η κίνηση των Τρικάλων έχει περισσότερο γίνει, γιατί ήταν πιο παλιά, ήταν θερινή και χειμερινή. Mm-hmm. Γιατί εδώ σε αυτό το όρος που έχουμε τη Ζήρια. Γινόσαν και διεθνείς αγώνες. Ναι. Ήταν το μοναδικό, χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδος πριν από το 1978, το οποίο μάλιστα. Γινόσαν οι Πανελλήνοι κλπ. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω και χειμερινό σωστά. Και θερινό. Κύριε Κριτσόνη, κύριε Κριτσόνη. Ορίστε, ορίστε. Μία ερωτησούλα πολύ απλή. Αν έρθουμε λοιπόν και σε μια ταβέρνα και καθίσουμε, τι να παραγγείλουμε? Υπάρχει κάτι τοπικό έτσι που να έχει ενδιαφέρον? Κάποιο τοπικό πιάτο? Να σου πω κάτι. Ναι. Κοιτάξτε, έχουν επιχειρία οι άνθρωποι αυτοί. Εσείς που φέρεστε και καλοφαγάς. Τι συνήθως διαλέγεις? Τον είναι Γιώργο μου, τον άνθρωπο. Και έχουν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία παϊδάκια. Παϊδάκια, αυτός. Τώρα μιλάμε σωστά. Και κύριε Νες, έτσι και τα λουκάνικα είναι από ανθρώπους που να το πούμε για... Την αρχή, ας πούμε, να κάνει αρχή κάποιος άνθρωπος. Με μεράκι και ωραία φτιαγμένα. Yeah. Λοιπόν, κύριε Κριτσόνη, να είστε καλά. Πολύ χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ναι, ναι, ναι. Αποχαιρετούμε και τον Απόστολο το Θεοδωρόπουλο, που είναι ο υπεύθυνος της τουριστικής διαδικτυακής πύλης www.trikalapavlakorinthias.gr.